Φόρο στα νοικοκυριά για την κατανάλωση αερίου φέρνει από 1η Οκτωβρίου η γερμανική κυβέρνηση, που ψάχνεται για το πώς θα βγει ο χειμώνας μετά τη νέα μείωση των ροών μέσω Nord Stream. Η επιβολή τέλους έχει στόχο να μεταφερθεί ένα μέρος των αυξήσεων του κόστους του αερίου από τις εταιρείες ενέργειας, που προμηθεύονται πλέον αέριο από άλλες αγορές ακόμα και σε δεκαπλάσια τιμή σε σχέση με αυτές της Ρωσίας. Ich denke darüber nach, unsere Regierung hat sich zu sehr abhängig gemacht von verschiedenen Ländern. Σύμφωνα με τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, το έκτακτο τέλος αναμένεται να κινηθεί από 1,5 έως και 5 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτό σημαίνει πως οι Γερμανοί καταναλωτές που πληρώνουν κατά μέσο όρο 14 λεπτά την κιλοβατόρα θα δουν αυξήσεις από 10 έως 30% στα τιμολόγια αερίου. Η αβεβαιότητα στη Γερμανία ενισχύεται μετά την περαιτέρω μείωση των ροών ρωσικού αερίου. The current problem is the big uncertainty. What will be next? We are highly dependent on energy supply and on political decisions made in Moscow. And that's situation we've never seen before. Η Ρωσία συνεχίζει να επικαλείται τεχνικούς λόγους και να στέλνει αέριο μέσω Nord Stream 1 μόνο στο 1/5 της δυναμικότητας του αγωγού, με το Κρεμλίνο να υποστηρίζει πως η Ευρώπη επιχειρούσε να μποϊκοτάρει και πριν την εισβολή στην Ουκρανία το ρωσικό αέριο. The West started discriminating Russian energy projects. Europe deprived itself of 50% of Russian cheap accessible gas. Η Ευρώπη που τρέχει να εφαρμόσει την προχθεσινή συμφωνία για καταρχήν εθελοντική μείωση 15% στην κατανάλωση αερίου από 1η Αυγούστου έως τον ερχόμενο Μάρτιο, κάνει λόγο για ρωσικό εκβιασμό. Je sais dire qu'ils en useront et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Τα κράτη-μέλη τρέχουν να γεμίσουν τις αποθήκες αερίου εν ώψη χειμώνα. Η Ιταλία, με τις δεύτερες μεγαλύτερες αποθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επάρκεια σε αέριο που φτάνει έως το Φεβρουάριο του 2023. Αν η Μόσχα κλείσει εντελώς την παροχή στην αρχή του χειμώνα, όπως έκανε γνωστό η Ιταλική κυβέρνηση.